αυτό προσπέσω με ένα αμαρτωλή ως δεσπότη. Τελικά τη σωτηρία πάντων ανθρώπων, άφεση παρέχει πάση μετανόηση. Δήμας γαρας ακόδη Θεός υπάρχουν πατρίς συνάναρχος. Θεός υπάρχουν πατρίς συνάναρχος. Για αυτούς αδελφοί άπαντες ταπεινώσουμε, στεναγμούς και οδυρμής τύψουμε τη συνείδηση. Είναι εν τη κρίση τότε τη αιωνία, εκεί οφθόμε πιστή ανεύθυνη τυχόντες αφέσεως. Εκεί χαρίς την όντως η άνωσης, ειν η δύνη μας νημικητεύσαμεν. Εκεί ο δίνει απέδρα λύπη και εκβάδω στην αγμή. Εν διεδέμπτη θα μας τι, ίσο Χριστός Δημιουργός, Θεός υπάρχουν πατρίες συνάναρχος. Θεός υπάρχουν πατρίες συνάναρχος. Συνεξάριο, τύχος την πρώτη του αυτομηνός μνήμητου σου πατρός ημών Τιμωθέου του εν συμβόλης, τη αυτή ημέρα μνήμητου Αγίος πατρός ημών, Ευσταθείου Πατριάρχου Αντιοχίας της Μεγάλης, τη αυτή ημέρα μνήμητου Αγίος πατρός ημών Γεωργίου Επισκόπου Αμάστρητος, τη αυτή ημέρα ο εν Αγίας πατρός ημών Ιωάννης Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως, ο αποσχολαστικών εν ερήνη τελείωτε, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Ζαχαρίας Πατριάρχης Ιερουσαλήμων εν ειρήνη τελείωτε. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ως εν υπήρω πεζεύσασες λαοί ελληνάφες αείγνεση των διόπτην φαρά καθά παντούμε παντούμενον Θεό.
Τιμιά των Σαββάτων όσων ο Θεός ήρθαν γυναίκες επί το μνήμα, φέρουσε άγιοι μας αναρώματα και την έψην αυτές. Έβρονται των λίθων από και κυλισμένων από του μνημείου και εις αληθούς Θεού και έβρον το σώμα του Κυρίου Ιησού και γένετο εν το διαφορείς Θεοστάς περί τούτου και ειδού. Δύο άνδρες επέστησαν αυτές εν αισθήσεις συναστραπτούσες. Εμφόβων δε γινωμένων αυτών και κλεινωσών των πρόσωπων εις την γη νύπων προς αυτάς. Τι ζητείτε των ζώντα μετά των νεκρών που και στην όδε αλληγέρθη νήσθητε. Ως Ελλάδης αντιμινέτιον εν την Γαλιλαία λέγον ότι δι τον Υιόν του ανθρώπου παραδοθήνε ισχύρας ανθρώπων αμαρτωλών και σταυρωθήνε, γιατί τρίτη ημέρα αναστήνε. Και μνήσισαν των ρημάτων αυτού και υποστρέπτωσε από του μνημείου επίγειλαν ταύτα πάντα της ένδεκα και πάση της λυπής. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία Ιακώβου και λοιπές είναι αυτές έλεγον προς τους Αποστόλους ταύτα. Και εφάνισαν ενώπιον αυτών ο Σύμπληρος τα ρήματα αυτών και υπήρχουν αυτές. Ο δε Πέτρος Αναστάς έβαλε επί το μνημείο και παρακύψαν πρέπει τα φόλια γίνανε μόνα και απήρθε προς εαυτόν. Θαυμάζον το προσώπου σου και τα πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλες απ' εμώ. Απώς με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ημονικό στηρίξον με. Τι δάξαν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σε. Είσαι με ξαμάκτον ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα γέννη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσία σου. Ό,τι θέλεις άσχησε ανέδεκα από αυτόματα απευδοκίσεις.
Εκκλησία του Θεού πνεύμαστε τετριμένου, καρδίαστε τετριμένη και τεταπεινωμένη. Να Θεός ο Χριστού δεν όσοι. Αγάπη μου και την ενοχία σου τότε ευλογήσε τη σαν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσυ είσαι επί το δικαστήριο του Μόσχου και λέξον με ο Θεός. Δόξα Πατρί.
εξωτέραν να συγκρίτω στα σεραφείμ και να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος μεγαλύνων. Καθήλα την άσταση από δρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθόν και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξωτέραν να συγκρίτας τα σέραφιν, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκος μεγαλύνομαι. Αντιλάβε το Ιδρο επέδος αυτοίστην ο Λεός καθώς ηλάεις τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Την δημιωτέρα των κερουβήν και δοξωτέρα να συμβήτως των σεραπιέν την αντιαφθόρος Θεό so thumb and
Εν ψαρτηρίου και
Του φάρισε ότι μεγάλα αυγά
πίστην μισήσαντες, του δε τελών την ευκατάληκτον ευχήν ζηλώσαντες. Μη τα υψηλά φρονόμε, αλλά αυτούς ταπεινούντες, εγκαταλείψη κράξομε.
Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό. Αποστόλης καυγόμενε έλεγον, εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος το κόσμο του Μέγα Έλεγος. Εν γεννήσει την Παρθενία με φύλαξας, εν δικήσει τον κόσμο που κατέληπες Θεοτό, αλγιδόνας των Αγίων ας υπέσου έπαθον τη σοπίδη τη Κύριε και πάσα σήμοντας αδυνασία σε φιλάνθρωπε Θεόμετα. Δύσου την γύση κατάλληλο έργας ανέχει θερόμιμε και νομονιμό σου πίστην εις κατοικίαν και τήρωσε παράσκευή ατλιβόρε. Ότε προκέησε άματα και πρεσβεύησε υπέρ των ψυχών ημών. Προδοδεύος μου του κομματιού υπνόησος με τα μάτω ανεδίκτης της μακαλαιοργία ερωτιάζουν τη φράση και τα σύντα των προσιόλων σωρότων λειψών. Της του Χριστού αγάπης τρισόλμιε, τον ταπεινόν και πράγμα όρακας και την εκείνον καρδία κατέμαθες, όταν άπαντες ηλού ανέλαμπομενη της θεογλώσσης ρήμαση, δοξάζομεν το πνεύμα το δοξάσασε. Φορήσε μου φύγομεν η ψυχορία και τέλον ομάδωνε το ταπεινόν εν στεναγμής προς τα σωτήρα κροκάζοντες η λάθε μόνε ημίν Thank you.
προκείμενον του Αποστόλου. Εύξαστε και απόδοτε Κύριε το Θεό ημών, γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός. Ας Τιμόθεον Δευτέρας Επιστολής Παύλου του Αναγνωσμά. Τέκον Τιμόθε, παρακολούθησα, παρακολούθηκας μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, της διωγμής, της καθήμαση, η αμοιεγένετο εν αντιοχία, εν εικονία, ληστρής, Υιός, διωγμός επίνεγκα, και εκ πάντων μερίσθητο, Κύριος, και πάντες δε ηθέλοντες ευσεβώσει, πονηρείτε άνθρωποι και γόητες, προκόψους είναι επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι, σιδεμένε εν εις αίματες και επιστώθεις, ειδός παρατείνωσε, εκβρέφους τα ιερά γράμματα είδας, τα δυνάμενα σε σοφή, η σωτηρία. Διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού το Κύριο
Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα,
ομοούσιον του Πατρί δια τα πάντα εγέννητο. Το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τες γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ούκα εστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκφορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Oh.
Oh.
σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γης. Τον άρχον ημών των υπούς σου, δώσε τη σήμερα, και άφη συμβεί τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς θα πρέπει σε ελέσιμο, και μη συνέβης ημάς σε θεσμό, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Yeah.
Σήμερα είναι το τριώδιο, αγαπητοί μου αδελφοί, και είναι το ιερό αυτό βιβλίο το οποίο αρχίσαμε να το διαβάζουμε από χθες το βράδυ στο Μεσημερινό μέχρι το Μέγα Σάββατο, που μέσα σε αυτήν την περίοδο θα συναντήσουμε πολλά συνθήματα,
και πολλές προτροπές ώστε να φτάσουμε να προσκυνήσουμε τα πάθη του Χριστού και την Αγία Ανάσταση. Το σημερινό Αγίο Ευαγγέλιο είναι από τα μικρότερα ίσως κείμενα που διαβάζουμε. Λέει για δύο ανθρώπους που πήγανε να κάνουν προσευχή. Ο ένας ήταν Φαρισαίος. Οι Φαρισαίοι ήταν οι φανατικοί πιστοί. Ήταν αυτοί οι οποίοι τηρούσαν το γράμμα του νόμου, τα πάντα. Και ένας τελώνης, ο οποίος εισέπρατε τους φόρους. Μπήκανε και οι δύο αυτοί μέσα στην εκκλησία. Και ο μεν Φαρισαίος με τα ωραία ρούχα, με τα μεγάλα μανίκια, ήρθε και στάθηκε μέσα μέσα στο ναό και άρχισε την προσευχή. Μια προσευχή γεμάτη εγωισμό. Σε ευχαριστώ, λέει η Θεέ, γιατί δεν είναι σαν και τους άλλους ανθρώπους. Εγώ είμαι ο καλός. Δεν έχω πει ψέματα, δεν έχω κλέψει, δεν έχω αδικήσει. Σαν και εκείνον τον τελώνη που κάθεται του κάτω. Φέρνει σαν παράδειγμα στις δικές του αρετές την αμαρτία του άλλου για να μπορέσει να φτάσει αυτό το ύψος του αυτοεγωισμού. Ο τελώνης δεν λέει τίποτα. Κάθεται στην άκρη, πίσω-πίσω, έχει σκύψει το κεφάλι του κάτω και δεν έχει κουράγιο ούτε να σηκώσει τα μάτια του για να δει τον ουρανό. Μονάχα χτυπάει το στήθος του και λέει την προσευχή που πρέπει να λέμε όλοι μας σε όλες αυτές τις ώρες της περισυλλογής, τις ώρες που μας παρέχει σαν το μεγαλύτερο δώρο σήμερα η Εκκλησία μας, την περίοδο αυτής της μεγάλης αρακοστής από το συγκεντρώσεως και του αγώνα. Χτυπάει το στήθος του και λέει ο Θεός, η λάσο κίνη το αναπολό. Δύο άνθρωποι, ο περήφανος Φαρισαίος ο οποίος μιλάει μονάχα για τον εαυτό του. Όλοι οι εξωτερικοί τύποι είναι σε αυτόν τον άνθρωπο επάνω καθώς πρέπει. Όλα του είναι τέλεια. Και την ευσέβειά του διαμετράει με τα χρήματα τα οποία προσφέρει στους φτωχούς και στον άλλο. Το μέτρο είναι το χρήμα. Ο τελώνης πάλι ο άλλος άνθρωπος ταπεινώνει τον εαυτό του και αυτό τον δικαιώνει μπροστά στο Θεό. Αυτό που σήμερα δεν έχει καμιά αξία στο σημερινό κόσμο, στη σημερινή πραγματικότητα, που δεν έχει καμία αξία είναι η ταπείνωση. Ο πολιτισμός μας, πάρτε το εισαγωγικά, είναι μέσα στην υποκρισία,
μέσα στον εγωισμό και την αλαζονία. Και ο Θεός δεν μας χρειάζεται. Δεν τον έχουμε ανάγκη εμείς τον Θεό. Δεν το χρειαζόμαστε τον Θεό. Γιατί εμποδίζει τα σχέδιά μας. Θυμάμαι κάποιο εκεί σε έναν σπουδαίο ρόφο συγγραφέα του Σουγέφικη που λέει «Θεέ μου, δεν θέλω να κατώνεσαι μέσα στα πόδια μου». Κάτσε εκεί στη μεριά σου και εγώ ξέρω τι θα κάνω. Ο εγωισμός μου. Όταν σε χρειαστώ, σε φωνάζω και μετά ξαναφύγει και πήγαινε εκεί που είσαι. Και βλέπετε ότι αυτή η ταπείνωση για την οποία μας μίλησε σήμερα το Άγιο Ευαγγέλιο, είτε ατομική, είτε ομαδική, είτε εθνική, είναι αδυναμία. Η ταπείνωση είναι αδυναμία. Και σε αυτή την αδυναμία δυστυχώς συμμετέχουμε και εμείς οι χριστιανοί. Γιατί δεν διαφέρουμε από τους Φαρισαίους και έχουμε το ίδιο πνεύμα. Θέλουμε ό,τι κάνουμε, τις καλές πράξεις μας, να τις επενούν οι άνθρωποι. Να τις αναγνωρίζουν και να δημοσιεύουν ότι εγώ έκανα εκείνο, έκανα το άλλο καλό και το άλλο. Τι είναι όμως η ταπείνωση? Είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός είναι ταπεινός. Αλλά μέσα από τη δημιουργία Του, από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, είναι πλήρης δόξης. Αυτό που μου λέμε στην Θεία Λειτουργία. Πλήρης ο ουρανός και η γης δόξης αυτού. Πώς γίνεται ο ταπεινός? Ο άνθρωπος, βλέποντας και ατονίζοντας μέσα βαθιά τον εαυτό του και από εκεί μέσα το πρόσωπο του Χριστού. Ατενίζοντας τον Χριστό που είναι η σαρκωμένη ταπείνωση. Που αυτή γίνεται η δόξα. Η δόξα της άρχας ταπείνωσης. Το βλέπουμε εκεί επάνω που λέει η άρχα ταπείνωση. Αυτός ο οποίος καταδέχτηκε σταυρό και θάνατο και κατέβηκε μέχρι κάτω και ταπεινώθηκε περισσότερο από όλους. Αλλά αυτή είναι και η δόξα του, όπως βλέπουμε πάνω στο σταυρό του Μαγδαληνού που λέει ο βασιλεύς της δόξης. Και ο βασιλεύς της δόξης είναι ένας εσταυρωμένος που έχει ανοίξει τα χέρια του για να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Η περίπτωση του Φαρισαίου και η θρησκεία γίνεται η περηφάνεια όταν δεν είναι δοξολογία στο Θεό. Σήμερα, ειδικά το πρωί μετά το πρωινό Ευαγγέλιο, άρχισαν όλα αυτά τα κατανοητικά τροπάρια, τα οποία δεν είναι καθόλου δύσκολο, απλώς δεν δίνουμε σημασία να τα ψέλνουμε, όπως μετά το Ανάσταση Χριστού θεασάμενο που είπαμε το πρωί και ψάλαμε τον 50ο ψαλμό, ψάλαμε και τον
τροπάριο το οποίο ακούγεται σήμερα για πρώτη μέρα και θα το ακούμε όλη τη μεγάλη σαρακοστή της Κυριακής, της μετανοίας άνοιξε όνειρο ο κύριος Ζωοδότη. Άνοιξε την πόρτα της μετανοίας, εσύ που είσαι η ζωή, ο Χριστός μας. Και όλα αυτά τα παρακαλούμε να τα λάβουμε μέσα από τις πρεσβείες υπεραγίας του Ετώπου, που είναι η μητέρα του Θεού και η μητέρα όλου του κόσμου. Γιατί τα πλήθη των δεινών τα οποία έχουμε πράξει είναι τόσο πολλά. Και όταν τα καταλάβω εγώ, ο Τάλας, ο Ταλέφορος, τρέμω την φοβερά μέρα της κρίσης. Αλλά έχω θάρρος, στο θάρρος της εσπλαχνίας. Γιατί αυτό το θάρρος της εσπλαχνίας σου μας φέρνει μέσα στον Παράδεισο. Μαζί με τον Τελώνη, κοντά στην δόξα της ταπεινώσεως του Χριστού. Το κοντάκι που ακούσαμε είναι πολύ χαρακτηριστικό σήμερα και το πρωί στον Όρθρο και στο μετά την Εκκλησία προς το Ευαγγέλιο. Φαρισαίου, φύγουμε με την συγχωρία. Να αποφύγουμε του Φαρισαίου, του καλού, πιστού, αυτόν τον εγωισμό. Και από τον Τελώνη μάθαμε το ταπεινόν εν στεναγμής. Να μάθουμε πώς μπορούμε να ταπεινωθούμε μέσα από την προσευχή, μέσα από την κατάληξη και όσο θα έρχονται και οι μέρες προς την Μεγάλη Σαρακοστή, θα έχουμε την νηστεία, που όσο μπορούμε να τα τηρήσουμε όλα αυτά για να είναι πλήρης, γεμάτη η καρδιά μας από αυτήν την δόξα της δόξης του Θεού. Εύχομαι καλό Τριώδιο σε όλους, με υγεία και ευλογία να παρευτούμε και να φτάσουμε να προσκυνήσουμε και την Αγία μας. Το Τριώδιο το θεώρησαν ότι είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ διαφορετικό. Οι άνθρωποι. Και βλέπετε μέσα σε αυτή την αναταραχή των ασθενειών και της πανδημίας, οι άνθρωποι προσπαθούν ακόμα να ζήσουν όλα αυτά τα περίεργα δεδομένα χωρίς να ψάξουν λίγο τον εαυτό τους, χωρίς να ψάξουν να δουν τον απολογισμό της ψυχής τους και τη σχέση τους προς τον Θεό, που αυτός έρχεται πρώτος και λέει «Παιδί μου», και εμείς δεν έχουμε την δύναμη να τον πούμε πατέρα. Είναι το μήνυμα της επόμενης Κυριακής, της επιστροφής του Αυτού. Το σημερινό μήνυμα είναι η καθήκηση και η καθήκηση, η οποία θα μας φέρει στη δόξα του Θεού. Καλό Τριώδιο. Amen.